Το παρκάρισμα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης αποτελεί έναν τεράστιο γρίφο για τους κατοίκους της πόλης. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο τους καλοκαιρινούς μήνες με την προσέλευση των τουριστών, πολλοί από τους οποίους έρχονται οδικώς στην Αλεξανδρούπολη, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της έλλειψης επαρκών θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα που κινούνται στον αστικό ιστό. Είναι γνωστό σε όλους ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα δυστυχώς θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι συνεχίζονται τα έργα ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο αλλά και σε κεντρικά σημεία της πόλης, πράγμα που σημαίνει ότι συνεχώς θα χάνονται θέσεις στάθμευσης. Δεύτερον, είναι γνωστό σε όλους ότι κατασκευάζονται νέα Airbnb, τουριστικά καταλήμματα δηλαδή, και αυτό φέρνει επισκέπτες, τουρίστες στο κέντρο, οι οποίοι κατά το 99% γνωρίζουμε πως έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, άρα μιλάμε για οδικό τουρισμό. Επίσης, στο κέντρο της πόλης κτίζονται συνεχώς νέες οικοδομές το τελευταίο διάστημα, που σημαίνει ότι σε μια παλιά μονοκατοικία θα έρθουν 15-20 οικογένειες ή περισσότεροι με τα αυτοκίνητά τους. Άρα λοιπόν πρέπει άμεσα, κάτι το οποίο βέβαια μια συζήτηση η οποία γίνεται εδώ τελευταία χρόνια, πλέον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, θα πρέπει να αναζητηθούν νέοι χώροι στάθμευσης από πλευράς του Δήμου, ιδιαίτερα όταν έχει πλέον ξεκαθαρίσει και το θέμα ότι κάτω από τον φάρο το Ταϊπέδ δεν δίνει τη δυνατότητα για επιπλέον χώρο στάθμευσης, και γι' αυτό ήταν, παραμένει η επιτακτική ανάγκη αυτός ο χώρος της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης να περιέλθει επιτέλους στην διαχείριση και στην δικαιοδοσία του Δήμου. Λύση στο πρόβλημα της έλλειψης θέσεων στάθμευσης μπορεί να δώσει η αξιοποίηση του χώρου στο παλιό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης. 11 χρόνια μετά τα εγκαίνια του νέου κολυμβητηρίου της πόλης, ο χώρος όπου λειτουργούσε παλιά το Δημοτικό Κολυμβητήριο της πόλης παραμένει αναξιοποιήτως. Πρόκειται για μια έκταση αρκετών στρεμμάτων κοντά στο κέντρο της πόλης και προς τη δυτική πλευρά της, όπου η δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης οχημάτων μπορεί να ανακουφίσει σημαντικά τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης. Επαναφέρω δημόσια μια παλιά μου πρόταση, την οποία τη συζητήσαμε το Φεβρουάριο του 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον χώρο του παλιού κολυμβητηρίου. Ο χώρος αυτός είναι ένα έτοιμο σκάμα. Μιλάμε για τον υπόγειο χώρο από το κέντρο ενότητας μέχρι το κλειστό γυμναστήριο. Έχει μεγάλη επάρκεια από πλευράς έκτασης. Για δε τον υπέργειο χώρο, εκεί πέρα όντως μπορούν να γίνουν και χώροι πρασίνου, κήποι και αθλητικές εγκαταστάσεις. Συνεπώς είναι μια η πλέον εφικτή λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στα κεντρικά σημεία της Αλεξανδρούπολης. Για δε εδώ στο πάρκο της Ακαδημίας, που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση και έχει γίνει συζήτηση με κάποια ωριμότητα τα προηγούμενα χρόνια, βλέπετε ότι υπάρχουν δέντρα μεγάλα, υπάρχει ένα πάρκο εδώ πέρα, το οποίο για να κατασκευαστεί αντίστοιχα ένας υπόγειος χώρος θα πρέπει να φύγουν αυτά τα δέντρα, να μεταφυτευθούν, να γίνει ένα σκάμα και μετά να γίνει ξανά πάλι να μπουν δέντρα. Δεν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα μας πάει πίσω 20-30 χρόνια. Άρα, όταν υπάρχει έτοιμος, αναξιοποίητος ο χώρος στην περίπτωση του παλιού κολυμβητηρίου, νομίζω ότι αυτή είναι και η πλέον εφικτή λύση, για την οποία η Δημοτική Αρχή επιτέλους, θα έλεγα, θα πρέπει να την εξετάσει σοβαρά.